θα είναι ένα χαράτσι που θα επιβάλλεται στις τιμές κάποιων προϊόντων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρατε στα smartphone, στα tablet και σε τέτοιου τύπου συσκευές θα υπάρχει ένα χαράτσι που θα προσαρμόζεται πάνω στην τιμή και θα είναι το 2% της αξίας του προϊόντος. Επίσης σε συσκευές εγγραφής ήχου, εικόνας ήχου, εικόνες, μαγνητικές ταινίες και τέτοιου τύπου, όπου τα αποθηκευτικά μέσα ξεπερνούν τα 4 GB, εκεί θα υπάρχει μια επιβολή τέλους που θα είναι το 6% της αξίας του προϊόντος αυτού, και επίσης άλλο ένα χαράτσι 4% στην αξία των φωτοτυπικών συσκευών στους αρρωτές και στους εκτυπωτές, αλλά και σε χαρτί κατάλληλο για να βγουν φωτοτυπίες, το γνωστό σε όλους μας α4. Πληρώνεται αυτό το τέλος επειδή πλέον μια σειρά πνευματικών δικαιωμάτων αναπαράγεται μέσα από αυτές τις συσκευές και δεν υπάρχει τρόπος να εισπραχθούν τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί πλέον δεν πουλούνται CD, δεν πουλούνται κασέτες, δίσκοι κτλ. Ή πουλούνται κατά πολύ λιγότερο, γιατί ο ήχος και τέτοιου τύπου αρχεία αναπαράγονται μέσα από αυτές τις συσκευές. Η λογική είναι τα χρήματα αυτά να εισπράττονται και να κατανείμονται κατά ποσοστό, όπως ορίζει ο νόμος, στους πνευματικούς δικαιούχους, στους δημιουργούς, στους ερμηνευτές, στους καλλιτέχνες κτλ. Εδώ το σχόλιο μου έχει να κάνει ότι καταρχήν θα είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο, γιατί δημιουργούνται μια σειρά έμεσων φόρων, όπως παραδείγματος χάρη είναι το τέλος για τις πλαστικές σακούλες, θα είναι αυτό το τέλος, θα επιβληθεί τέλος κάποια στιγμή, έχουμε ακούσει, στα καλαμάκια, στα ποτήρια, θα επιβάλλεται τέλος στο διαμονή, στα ξενοδοχεία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συσσωρεύονται και να υπάρχει διαχείριση να αποδίδονται. Θα πρέπει να υπάρχει ελεγκτική αρχή που θα τα ελέγχει ότι αποδίδονται σωστά. Και βέβαια όλα αυτά θα φεύγουν από την τσέπη του καταναλωτή.